Μια αγαπημένη εκπομπή σε μια καινούργια οικογένεια. Βεβαίως. Πώς γίνεται? Όμορφα. Όμορφα, πολύ όμορφα. Γεια σας παιδιά. Γεια σου Δανάη. Γεια σας σε όλη την παρέα. Μια καινούργια αρχή. Μια παλιά συνέχεια. Τρίτη χρονιά, το My Greece, ναι. Ανυπομονώ για τα ταξίδια, να είμαι ειλικρινής. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αποδράσουμε λίγο από αυτή την καθημερινότητα. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με τον πιο ασφαλή τρόπο, φυσικά, συνεχίζοντας να δείχνουμε τις ομορφιές και τον πολιτισμό μας. Τι απολαμβάνετε στα ταξίδια, κυρία Βαγγελή? Περισσότερο απ' όλα, την επαφή με τους ντόπιους. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι να έρχομαι σε επαφή έτσι με γιαγιάδες, με ανθρώπους που έχουν να μου πούν μια ιστορία. Είστε και ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάει τη μαγειρική, ασχολείστε και πολύ, οπότε είναι και το κατάλληλο πρόσωπο να παρουσιάσει αυτήν την εκπομπή. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό, όπως γενικά πάντοτε μου άρεσαν τα ταξίδια. Κάθε φορά μέσα από τις συναυλίες μου που ταξίδευα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, κάποιοι μπορεί να ζορίζονταν. Για μένα ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί χαιρόμουν την επαφή, χαιρόμουν να μαθαίνω. Τι διαφορετικό θα δούμε από τους δύο προηγούμενους κύκλους? Από τους δύο προηγούμενους κύκλους, ναι. Θα έχουμε καλεσμένο σε κάθε εκπομπή. Ξεκινάμε τώρα τα γυρίσματά μας, πάμε στα Καλάβρητα και αμέσως μετά στην Ορεινή Αρκαδία. Καλεσμένοι μας, έχω την πολύ μεγάλη χαρά να ξεκινάω την εκπομπή με τον Γιάννη Στάνγκογλου και με την αγαπημένη μου αδερφή, εντός εισαγωγικών, γιατί ήμασταν μαζί στις παραστάσεις του Άλσους, την Παρθένα Χοροζίδου. Με καινούριο μάγειρα. Αυτή τη φορά στις συνταγές θα μας τους παρουσιάζουν καθαρά και μόνο οι άνθρωποι της κάθε περιοχής. Το έχουμε γράψει γύρω στα 16-17 τραγούδια, θέλει κι άλλα, Γιώργος κι άλλα, όλοι θέλουν κι άλλα. Είναι πολύ όμορφα τα τραγούδια. Θεωρώ ότι η στιγμή αυτής μας της συνάντησης είναι μια εξαιρετική στιγμή για όλους. Για το Just θα επιστρέψει στο δεύτερο μισό πάλι, το έχετε ακούσει? Κάτι ακούω κι εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Χρειάζεται και τα δύο? Θα το προσπαθήσω. Θα το προσπαθήσω. Σας χαρήκαμε πάρα πολύ με τον ντουέτο με την κυρία Βύση. Μα πάρα πολύ, ήταν δώρο αυτό για όλους. Να περιμένουμε μια συνεργασία, είτε δισκογραφική είτε live. Συζητάμε διάφορα με την Άννα. Με πολύ μεγάλη χαρά θα ήθελα να μας συμβεί αυτό. Το χρωστάμε και η μία στην άλλη άλλωστε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Την απολαύσαμε και οι δύο, το ίδιο όσο και εσείς νομίζω, ναι. Και ήταν εκπληκτικό γιατί είχαμε τρομερή χημεία. Συγγνώμη. Είχαμε τρομερή χημεία χωρίς να έχουμε και το χρόνο και τη δυνατότητα να κάνουμε αρκετές πρόβες, ούτως ώστε να έρθει πιο κοντά η μία κοντά στην άλλη. Αλλά δεν χρειάστηκε καθόλου. Από το πρώτο δευτερόλεπτο αισθανθήκαμε πολύ όμορφα μαζί. Γι' αυτό και έγραψα νομίζω τόσο όμορφα. Ας βγούμε με το καλό από αυτή την συνθήκη, να δούμε πότε θα ξαναεπιστρέψουμε στις εμφανίσεις μας και εύχομαι όλα να γίνουν. Και εκείνη μίλησε με τα καλύτερα λόγια και στην Ναταλία εκ των υστέρων μετά. Ήταν πραγματικά σαν να γνωριζόμασταν από χρόνια.